Να υπάρχει κατακόρυφη πτώση της απόδοσης του Ιωαννίδη. Βάζω δύο στοιχεία για κουβέντα δηλαδή. Κοιτάξτε τώρα, ο Ιωαννίδης το βράδυ της Λαμίας κόστησε 40 εκατομμύρια ευρώ. Υποτίθεται ότι είχε έρθει πρώτα από την West Ham και λέγανε ότι τα 40 είναι πολλά, είναι λίγα. Δεν έχω τίποτα με τον Ιωαννίδη. Και καλό παίκτης είναι, δεν υπάρχει αμφιβολία. Λέω όμως ότι βλέποντας εγώ τη σεζόν του Παναθηναϊκού, είναι απλό να ρίχνεις τις ευθύνες στους προπονητές. Εγώ κάνω μια ερώτηση. Εγώ δεν έχω απάντηση. Πλήρως με αυτό που λες. Ένας προπονητής που βάζει άμυνα και επίθεση χωρίς κέντρο, τι προπονητής. Μαζί σου. Μπορεί να μην διαφωνήσεις. Εγώ λέω αυτό το ρόστερ του Παναθηναϊκού, το συγκεκριμένο, πόσους παίκτες έχει που έχουν κερδίσει το πρωτάθλημα. Που μπαίνοντας στην τελική ευθεία του πρωταθλήματος, λες, εγώ θα στηριχτώ σε αυτούς τους τρεις, γιατί ρε παιδιά το έχουν πάρει το πρωτάθλημα. Ναι. Ξέρουν τι είναι αυτό το πράγμα. Θα το διεκδικήσουμε. Ο ΠΑΟΚ που λέμε πριν κέρδισε την ΑΕΚ έχει 3-4 οι οποίοι κάνοντας ένα το πρωτόχειρο αυτό. Είναι σωστό αυτό που λέμε. Μόνο ο Μπακασέτας με την ΑΕΚ. Μόνο ο Μπακασέτας είναι τραπεζός τώρα. Είναι πολύ λογική σκέψη. Ναι. Παρόλα αυτά δεν δικαιολογεί μια πτώση κάθετη. Θέλω να σου πω για την πτώση. Σε δύο εβδομάδες. Είναι δύο αγωνιστικές, δύο αγώνες. Είναι την Τετάρτη και σήμερα. Ξέρετε γιατί. Γιατί ο Παναθηναϊκός φούσκωσε το μάτς Τετάρτης. Το έκανε τελικό του πρωταθλήματος μόνος του. Έχασε με κάτω τα χέρια. Ανέβηκε πολύ μετά το παιχνίδι με τη Λαμία που του διέλυσε το μυαλό, κατά τη γνώμη μου. Είναι το κομβικό παιχνίδι με τη Λαμία, δεν είναι την ΑΕΚ. Okay. Εκεί πίστεψαν ότι λύσαμε όλα τα προβλήματα. Σωστά. Πάμε να κερδίσουμε. Εκεί είδαμε κυρίως, Αντώνη, είδαμε δημοσιεύματα που. Βεβαίως. Κάνανε τον Παναθηναϊκό υπερομάδα. Όλα αυτά έχουν να κάνουν. Αυτό το είδαμε εκεί. Δεν έρχονται από τον πλανήτη Άρη και παίζουν την Κυριακή. Ζουν εδώ πέρα όλοι, ανάμεσά μας. Φουσκώσανε το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Χάσανε το παιχνίδι με την ΑΕΚ και η συνέχεια του παιχνίδι με την ΑΕΚ είναι το σημερινό παιχνίδι. Προσγειώνονται λοιπόν στη Φιλαδέλφια. Γιατί στη Φιλαδέλφια τελείωσε η σεζόν του Παναθηναϊκού. Δεν υπάρχει σήμερα ο Παναθηναϊκός. Ναι, αυτό που λες δηλαδή, που είναι σωστό, ότι ήρθε το χαρμόσυνο μήνυμα από την Τούμπα. Εμένα μου δεν εντύπωσε ο Παναθηναϊκός ότι δεν περίμενε κανένα μήνυμα. Ήταν σαν να σου μοιάζει από την αρχή του παιχνιδιού ότι εμείς το πρωτάθλημα το τελειώσαμε. Γιατί μας βασανίζεται και αυτό. Πάντως, ρε παιδιά, μια ομάδα που πάει για πρωτάθλημα, έστω θεωρητικά, δεν μπορεί να ξεκινάει να ανακαλύπτει ο προπονητής τώρα τον Ούγκο και τον Λιμιό. Μα ο Ούγκο σημαίνει ότι έπαιξε γιατί λείπαν οι άλλοι, είχαν κάρτες. Ο Λιμιός μπήκε γιατί οι παίκτες οι οποίοι παίζουν στη θέση του Λιμιού, ο Μαντσίνη, εγώ ακούω για τον Μαντσίνη τρομερά πράγματα. Σήμερα έπαιξε. Δεν έχει τελική προσπάθεια ο Μαντσίνη. Έχει δύο χρόνια στον Παναθηναϊκό, έχει βάλει ένα γκολ ο Μαντσίνη. Δηλαδή, ξέρετε, κάπου ας πούμε. Εγώ δεν λέω ότι τα κάνει καλά ο Τερήμ, μην μπερδευτούμε. Ναι. Αυτό το πράγμα το οποίο κάνει σήμερα με τους τρεις center four που απαντάει ο Μάτζος με τρεις στόπερ. Γίνονται τρία ζευγαράκια που είναι τριμμένα. Δεν υπάρχει μέσα γραμμή τίποτα. Δεν πρέπει να το γίνει. Δεν πρέπει να γίνει πουθενά. Αν ο Άρης είχε μια στοιχειώδης, ας πούμε, λογική να γυρίσει την μπάλα στη μεσαία γραμμή, θα μπορούσε να το έχει κάνει πάντα δύο ευκαιρίες. Και επειδή είπα ο Άρης, θέλω να πω και κάτι γιατί εγώ το είχα πει και λέω ότι. Ο Άρης με τα δύο τελευταία παιχνίδια που έχει κάνει, με την ισοπαλία με τον Ολυμπιακό και με το διπλό με τον Παναθηναϊκό και με το διπλό που είχε κάνει στην Τούμπα. Με τον ΠΑΟΚ, βέβαια. Με τον ΠΑΟΚ. Δικαιολογεί την παρουσία του. Δικαιολογεί την παρουσία ότι είναι ομάδα play-off. Είναι μια ομάδα η οποία στα play-off παίζει ρόλο. Σήμερα τελείωσε τον Παναθηναϊκό και δεν αποκλείει τη δύο βαθμοί που έκοψε από τον Ολυμπιακό να του στοιχήσουν. Έχει και τον ΠΑΟΚ στη Βικελίδη. Έχει και το μάτς με τον ΠΑΟΚ στο Βικελίδη. Όταν λοιπόν, για να το κλείσω, όταν ο προπονητής, όπως λέει και ο Μένιος, υπάρχει ένας προπονητής που δεν βάζει ούτε μεσαία γραμμή και παίζει με τρεις επιθετικούς και οι παίκτες δεν παίζουν καθόλου για τον προπονητή.